Καλησπέρα σας κύριε Μαυροκεφαλέ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω, αν και φαντάζομαι την απάντηση, εάν θα πρέπει ή όχι να τεθούν σε διαθεσιμότητα οι 7 κατηγορούμενοι αστυνομικοί που πρωταγωνίστησαν στην καταδίωξη στο Πέραμα, ώσπου να εκδικαστεί φυσικά των ανθρώπων η υπόθεση. Νομίζω είναι σαφής αυτή η απάντηση πρέπει. Τα ερωτήματα είναι πολλά και αναπάντητα. Οι αντιφάσεις είναι πολλές και δεν δίνονται σαφείς εξηγήσεις. Σήμερα έγινε γνωστό ότι κατατέθηκε και το πόρισμα στον Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Από την πρώτη στιγμή είχαμε τοποθετηθεί ως ΚΚΕ ότι απαιτούμε να υπάρξει άμεση διελεύκανση αυτών των πράξεων χωρίς καμία υπόνοια συγκάλυψης σε σχέση με τους υπαίτιους και τις ευθύνες που υπάρχουν. Τη στάση του κυρίου Θεοδωρικάκου τώρα πώς την κρίνεται? Επισκέφθηκε μόνο τους αστυνομικούς, δεν έχει επισκεφθεί τους γονείς του θύματος και χθες εξέφρασε την ικανοποίησή του δημοσίως για την απόφαση της δικαιοσύνης να αφαιθούν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Κοιτάξτε, είναι μια ουδέτερη στάση, θέλω να πω, ενός υπουργού που δεν θέλει να παρέμβει στην έρευνα, πώς το κρίνετε? Κοιτάξτε, ο υπουργός της κυβέρνησης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, υπερασπίζεται το βασικό προσανατολισμό, ο οποίος έχει διαπεράσει μέχρι το κόκαλο την αστυνομία και τις υπόλοιπες δυνάμεις ασφαλείας. Αυτός ο προσανατολισμός δεν είναι η ασφάλεια των εργαζομένων, δεν είναι η ασφάλεια του λαού, αλλά είναι το χτύπημα του εργατικού λαϊκού κινήματος, είναι το χτύπημα των εργαζομένων που αντιδρούν. Τα περιστατικά αστυνομικής βίας που έχουν πληθύνει πάλι το τελευταίο διάστημα, μέσα σε αυτό φυσικά δυστυχώς είναι και ένας νεκρός Ρωμά, ένας τραυματίας και μια σειρά άλλα περιστατικά που είδαν το φως δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων, επιβεβαιώνουν του λόγου του αληθές, δηλαδή ότι η αστυνομία κατά βάση προσανατολίζεται με ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών, και εδώ έχει τεράστιες ευθύνες και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν άλλαξε αυτόν τον προσανατολισμό παρά τα μεγάλα λόγια, πρώτα και κύρια να αντιμετωπίζει ως εχθρό τον λαό που αγωνίζεται και κινητοποιείται. Και όσο παραμένει αυτός ο προσανατολισμός, τόσο δυστυχώς θα μετράμε θύματα, θα μετράμε καταστολή, θα μετράμε αστυνομική αυθαιρεσία. Τώρα, κύριε Μαυροκέφαλε, στα της πανδημίας θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε ότι το πράγμα ξεφύγει, σχεδόν όλη η χώρα είναι πια κόκκινη επιδημιολογικά. Και αναρωτιέμαι, θα έμπαινε το κόμμα σας σε μια συζήτηση ότι κάτι πρέπει να γίνει, είτε αυτό θα ήταν επιστροφή σε περιοριστικά μέτρα, είτε δεν ξέρω, επέκταση της υποχρεωτικότητας στους εμβολιασμούς? Πρέπει κάτι να γίνει πάντως, φαντάζομαι. Συμφωνούμε σε αυτό. Τι? Το ΚΚΕ από την πρώτη μέρα που εκδηλώθηκε η πανδημία και μάλιστα στην προσπάθεια που έκανε τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να φημώσει τα στόματα του λαού και των πολιτικών κομμάτων, το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή έθεσε τεκμηριωμένες ρεαλιστικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτές οι θέσεις και οι προτάσεις συστηματικά αγνοούνται από την κυβέρνηση, γιατί αυτό που προτάσετε πρώτα και κύρια είναι η κερδοφορία των ομίλων οι οποίοι σχετίζονται με την ιδιωτική υγεία και φυσικά των ομίλων που σχετίζεται με το εμβόλιο. Έτσι, για παράδειγμα, αντί να έχουμε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση των εργαζομένων του λαού μας, της νεολαίας, για τα ωφέλη του μαζικού εμβολιασμού, έχουμε εκβιαστικά και τρομοκρατικά διλήμματα που ενισχύουν το φόβο, ενισχύουν την ανασφάλεια, ενισχύουν τα ερωτήματα, με αποτέλεσμα σήμερα το ποσοστό του εμβολιασμού να έχει κολλήσει στο 60%. Και έχουμε και την προβολή με ευθύνη της κυβέρνησης ανορθολογικών αντιλήψεων, όταν για παράδειγμα εδώ και 2 χρόνια, όχι μόνο το κόμμα μας, εκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων, οι ίδιοι μαθητές λένε ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα στα σχολεία, να υπάρξουν τμήματα των 15 μαθητών κτλ. Η ίδια η κυβέρνηση σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες, τώρα σε συνθήκες αύξησης των κρουσμάτων της πανδημίας, συχωνεύει τμήματα, στριμώχνει μέσα σε ένα τμήμα 27 και 28 παιδιά, άρα η ίδια της η πολιτική διαμορφώνει προϋποθέσεις τα κρούσματα να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Η λύση υπάρχει, είναι στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, είναι στην ενίσχυση των κέντρων υγείας και της πρόληψης και του ολοκληρωμένου, επιμένουμε σε αυτό, και επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης του ελληνικού λαού, γιατί πρέπει να γίνει το εμβόλιο, γιατί πρέπει μαζικά να εμβολιαστεί ο λαός μας. Μάλιστα. Κλείνοντας, τη γεύση σας αφήνει η επίσκεψη Μέρκελ? Δεν μας έκανε σοφότερους.
Δεν μας έκανε σοφότερους η επίσκεψη Μέρκελ. Και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του κύριου Μητσοτάκη, και αυτά που είπε η κυρία Μέρκελ επιβεβαίωσαν ότι τα χρόνια της κρίσης, της καπιταλιστικής κρίσης που λέει το ΚΚΕ στην Ελλάδα, υπογράφτηκαν και εφαρμόστηκαν 3 μνημόνια, πάνω από 1.100 αντιλαϊκή, αντεργατική, εφαρμοστική νόμη, τους οποίους τους εφάρμοσαν ρητά όλες οι κυβερνήσεις, κάθε απόχρωση που κυβέρνησαν, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία. Είναι κρίσιμο να συνειδητοποιηθεί ότι αυτές οι πολιτικές δεν εφευρέθηκαν εκείνη την περίοδο. Ήταν μια στρατηγική η οποία είχε αποφασιστεί ήδη από το Μάστριχ το 1992. Απλά οι συνθήκες της κρίσης επιτάχυναν την εφαρμογή της. Και φυσικά αυτή η στρατηγική, πρέπει να πούμε, ότι υλοποιείται και σήμερα με το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι ένα σύγχρονο υπερμνημόνιο με εκατοντάδες αντιλαϊκά μέτρα, το οποίο το στηρίζει τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπετε, για παράδειγμα, επειδή συζητάγαμε και πριν, και μνημόνια και, συγγνώμη, και μέτρα χρειάζονται στην παιδεία, και μέτρα χρειάζονται στην υγεία, ναι, και μέτρα χρειάζονται στην εργασία και στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, γιατί θρηνούμε έναν ακόμα συνάδελφό μας νεκρό, λιμενεργάτη της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, και παρόλα αυτά, από αυτό το μεγάλο κορβανά του Ταμείου Ανάκαμψης, ούτε μία δραχμή δεν πάει για αυτά τα, ούτε ένα ευρώ δεν πάει για αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Μάλιστα. Κύριε Μαυροκέφαλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.